Μέσα σε ένα μήνα είδαμε 6 παγετούς να καταστρέφουν ολοκληρωτικά τις αγροτικές μας καλλιέργειες, με το τελευταίο παγετό να δίνει τη χαριστική βολή, καταστρέφοντας ό,τι είχε απομείνει από ροδάκινα, νεκταρίνια, βερίκοκα, κεράσια, αμύγδαλα, δαμάσκηνα, και καταστρέφοντας ολοκληρωτικά τα αμπέλια, είτε επιτραπέζια είτε ενοποιήσιμα. Τεράστιο πλήγμα δέχτηκαν και οι αχλακαδοκαλλιέργειες της περιοχής, και η ζημιά τους να φαίνεται να είναι όλο και πιο μεγάλη από μέρα σε μέρα. Τα μοναδικά μας έσοδα είναι η πώληση της αγροτικής μας παραγωγής, και αυτή τη στιγμή όλοι εμείς οι αγρότες, μένοντας χωρίς κανένα εισόδημα, δεν έχουμε ούτε ένα ευρώ στην τσέπη. Έχοντας πραγματοποιήσει μεγάλο μέρος από τα καλλιεργητικά μας έξοδα, και είμαστε αναγκασμένοι να κάνουμε διπλάσια έξοδα μετά την καταστροφή των παγετών. Σε μια περιοχή που έχει δοκιμαστεί από έντονους σεισμούς και πολλοί συνάδελφοί μας έχουν χάσει τα σπίτια τους, κυρίως από το χωριό του Δαμασίου. Αναλογίστηκαν οι κυβερνώντες πώς θα επιβιώσουμε εμείς και οι οικογένειές μας χωρίς έσοδα, χωρίς ούτε ένα ευρώ, όταν για τον περσινό παγετό ο ΕΛΓΑ μας αποζημίωσε μετά από 379 ημέρες, και κάποιοι ηρετοί, είτε σε τοπικό είτε σε εθνικό επίπεδο, πανηγύριζαν που πήραμε αποζημίωση μετά από τόσο καιρό, ενώ θα έπρεπε να ντρέπονται. Εδώ και τώρα πρέπει να δοθεί λύση. Εδώ και τώρα να δοθούν επαρκείς προκαταβολές στους παραγωγούς που οι καλλιέργειές τους καταστράφηκαν ολοσχερώς, και προκαταβολές που θα έχουν αντίκρισμα σε σχέση με τα έξοδα που έχουν αυτές οι πολυετείς καλλιέργειες, όπως η δενδροκαλλιέργεια και η αμπελοκαλλιέργεια. Άμεσες εκτιμήσεις και δίκαιες αποζημιώσεις από τον ΕΛΓΑ στο 100% της ζημιάς, με άμεση νομοθετική ρύθμιση, αναμόρφωση ή κατάργηση των άρθρων 7 και 9 του κανονισμού, ώστε να μπορέσουν όλοι οι παραγωγοί να αποζημιωθούν στο 100% της ζημιάς. Και όχι όπως είναι τώρα, συνάδελφοι, με μείον 30% στη δενδροκαλλιέργεια και μείον 15% στην αμπελοκαλλιέργεια, που αν βάλουμε και το συντελεστή του ΕΛΓΑ 0,88, πάνε πολύ πιο κάτω. Με κυβερνητική απόφαση, άμεση και επαρκή κρατική χρηματοδότηση στον ΕΛΓΑ, ώστε να αποζημιωθούν όλες οι αγροτικές καλλιέργειες, να προχωρήσει άμεσα η αλλαγή του αναχρονιστικού κανονισμού του ΕΛΓΑ.